πριν από κάποιες μέρες εκλεγήκατε μέλος της μόνιμης Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του ΠΟΗ. Θα ήθελα να μου πείτε τι σηματοδοτεί για το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας αυτή σας η εκλογή. Η εκλογή στη μόνιμη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΠΟΗ, που είναι το διευθυντικό σώμα του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΠΟΗ, ήρθε σαν αποτέλεσμα μιας συνεχούς δράσης τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Μιας δράσης η οποία απέδειξε τη σοβαρότητα της χώρας μας στη δέσμευση να υλοποιήσει πολιτικές δημόσιας υγείας και μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της καθολικής κάλυψης όλου του πληθυσμού. Και δεύτερον, είναι μια ας πούμε ανταμοιβή της πολύ ενεργητικής στάσης μας σε όλες τις συνελεύσεις, σε όλες τις συσκέψεις, με τοποθετήσεις, με δεσμεύσεις, με ιδέες, με προτάσεις. Φαίνεται πως οι διεθνείς οργανισμοί, έτσι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όταν βλέπουν σοβαρή και συνεχή δραστηριότητα, την ανταμείβουν. Αρκεί να σας πω ότι η χαρά μας είναι μεγαλύτερη, γιατί η Ελλάδα έχει να εκπροσωπηθεί 23 χρόνια σε ένα τέτοιο όργανο. Γιατί συνέβη αυτή η απουσία 23 χρόνια? Αυτό ίσως να οφείλεται σε μια υποτίμηση που υπήρχε στην υπόθεση της Διεθνούς Διπλωματίας Υγείας. Ίσως να οφείλεται, αν και ίσως δεν είναι σωστό να το λέω εγώ αυτό, και στην έλλειψη του κατάλληλου προσώπου για να αναλάβει αυτή τη θέση. Ναι, πιο συγκεκριμένα θα μπορούσατε να μας πείτε σε τι θα μπορούσε να βοηθήσει ο ΠΟΗ στο ζήτημα της δημόσιας υγείας και μάλιστα της καθολικής κάλυψης, γιατί είναι αυτό που καίει τους πολίτες αυτής της χώρας. Κοιτάξτε. Λόγω κρίσης οικονομικής, καταλάβατε. Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας είναι δεσμευμένοι στην καθολική ισότιμη κάλυψη όλων όσων ζουν και εργάζονται στη χώρα μας στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με προτεραιότητα στις πολιτικές δημόσιας υγείας, πρόληψης και αγωγής υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει τις ίδιες προτεραιότητες στη στόχευση. Άρα εμείς θεωρούμε ότι είναι σύμμαχός μας στο να μας δίνει ιδέες και να υπάρχει και μια αλληλεπίδραση ανάμεσά μας και ανάμεσα σε αυτόν. Τεχνογνωσία, στο πώς θα υλοποιηθούν καλύτερα. Βεβαίως έχει την τεχνογνωσία και ξέρετε, την τεχνογνωσία του ο ΠΟΗ, το είδαμε εμείς από την εμπειρία μας, την προσαρμόζει στις ανάγκες και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης με την οποία συνεργάζεται. Υπήρχε η παρουσία του ΠΟΗ και πριν από τη δική μας κυβέρνηση εδώ. Όμως τον πείσαμε ότι το δικό μας σχέδιο είναι υλοποιήσιμο και να βοηθήσει τεχνικά στην υλοποίηση του δικού μας σχεδίου. Να σας πω 2-3 χαρακτηριστικά πράγματα τα οποία θα κάνουμε μαζί. Πρώτον, προτεραιότητα στις πολιτικές δημόσιας υγείας. Θέμα πρώτο, υγεία προσφύγων και μεταναστών σαν ευκαιρία για την αναβάθμιση και την προστασία της δημόσιας υγείας όλων όσων ζουν στη χώρα μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει δεχτεί τις απόψεις μας σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση που πάρθηκε για τους πρόσφυγες, δηλαδή. Για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Έχει αποδεχτεί ότι είναι σωστή η δράση μας. Έχει αποδεχτεί ότι το κάνουμε με έναν τρόπο που είναι απολύτως αποδεκτός από τη διεθνή κοινότητα και ότι προστατεύουμε και θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία αυτών των ανθρώπων, προστατεύοντας παράλληλα και τη δημόσια υγεία. Και για τις μεταδιδόμενες νόσους. Και για τις νόσους που έχουν σχέση με τις συνθήκες ζωής, διατροφής, για τους πρόσφυγες. Για τις πρόσφυγες. Αλλά κοιτάξτε. Γιατί είναι όταν και γενικότερα όταν προστατεύεις την υγεία αυτών των ανθρώπων, προστατεύεις ταυτόχρονα και τη δημόσια υγεία για όλους τους ανθρώπους της χώρας. Εμείς αυτό το ξέρουμε, το έχουμε εστερνιστεί και έχει γίνει και σλόγκαν του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Δεν είναι πρόβλημα η προστασία της υγείας αυτών των ανθρώπων, είναι ευκαιρία για να αναβαθμιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι, μια και αναφερθήκατε στο προσφυγικό, τι γίνεται με τους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων, γιατί υπάρχουν καταγγελίες την προηγούμενη περίοδο που μιλάνε για συνθήκες στρατόπεδου Νταχάου στο ελληνικό και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας τι συμβαίνει σε αυτούς τους καταβλισμούς όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες. Να πούμε κάτι, γιατί μια και μιλάμε στο left, πρέπει να λέμε και μερικά πράγματα με το όνομά τους. Όποιος μιλάει για Νταχάου στο ελληνικό, μάλλον δεν έχει υπόψη του τι ήταν το Νταχάου. Να είμαστε συνεννοημένοι. Εκεί είναι μια προσπάθεια φιλοξενίας και καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης αυτών των ανθρώπων. Δεν ήταν αυτό το πράγμα του Νταχάου, μάλλον δεν ξέρουν τι ήταν. Διαβάζανε όταν γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι η αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας είναι να χτυπάει το καμπανάκι και να λέει συνεχώς στους συναρμόδιους υπουργούς και στα συναρμόδια υπουργεία: βελτιώστε τις συνθήκες υγείας και διαβίωσης αυτών των ανθρώπων. Βελτιώστε τις υποδομές. Το κάνουμε συνεχώς. Αλλά αναλαμβάνουμε και την ευθύνη μας. Δεν κουνάμε μόνο το δάχτυλο. Πάμε εκεί. Βλέπουμε. Προτείνουμε λύσεις. Δίνουμε λύσεις.
και το ότι δεν έχει υπάρξει επιδημία στη χώρα μας με 1,5 περίπου εκατομμύρια ανθρώπους που περάσανε τον τελευταίο 1,5 χρόνο, λέει πολλά. Αν δεν υπήρξε καμία επιδημία σε αυτό το σημείο. Καμία επιδημία δεν υπήρξε, καμία επιδημία, και αυτό είναι και μια απάντηση σε αυτούς που την περιμένανε και πιθανόν τη θέλανε για να κατηγορήσουν την κυβέρνηση. Καμία επιδημία δεν υπήρξε. Σποραδικά κρούσματα παθήσεων υπήρξαν, αντιμετωπιστήκαν με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί κοιτάξτε, όταν βλέπετε ότι κάνουμε διάγνωση σε κάποιο νόσημα, να χαίρεστε γι' αυτό. Να ανησυχείτε όταν δεν κάνουμε διάγνωση και τα αφήνουμε να διασπείρεται ανεξέλεγκτα. Εμείς λοιπόν έχουμε στήσει ένα σύστημα επιδημιολογικής επιτήρησης τέτοιο που μέχρι στιγμής, και θα βελτιώνεται αυτό, μας επιτρέπει να κάνουμε έγκαιρη διάγνωση. Να απομονώνουμε, να θεραπεύουμε, να σταματούμε τη διασπορά. Μέχρι στιγμής τα έχουμε καταφέρει. Ας έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο απασχόλησε την επικαιρότητα και ήταν η διαμάχη προσωπικά μέσα κιόλας του κυρίου Πατούλη, ο οποίος σας κατηγόρησε, σε εισαγωγικό βάζει τη δήλωσή του, ότι θέσατε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και μάλιστα αναφέρεται σε κρούσματα ελονησίας που εμφανίστηκαν σε 12 περιοχές της χώρας. Τι ακριβώς συμβαίνει, θέλω να ακούσω τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, άκουσα πολλές ανακρίβειες, πολλές επιστημονικά απαράδεκτες απόψεις και δέχτηκα και προσωπικές επιθέσεις. Δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Η δουλειά η δικιά μου και η δουλειά του Υπουργείου είναι να προστατεύουμε τη δημόσια υγεία και να λέμε την αλήθεια συμβουλευόμενοι τους αρμόδιους φορείς. Τους επιστήμονες, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, το ΚΕΛΠΝΟ, τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια έκαναν προχτές μία εκδήλωση και όλοι αυτοί οι φορείς, η ΕΣΔΗ μαζί με το ΚΕΛΠΝΟ, για να συζητήσουν για το ζήτημα της ελονοσίας. Την ώρα που δεχόμουν τις επιθέσεις, τα κρούσματα ήταν 4 και μιλάγαν για κίνδυνο ελονοσίας, επιδημίας ελονοσίας. Αυτά είναι συνηθισμένο αριθμός για την Ελλάδα, 4 κρούσματα. Είναι λιγότερος από ό,τι ήταν πριν από 5 ή 6 ή 7 χρόνια. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε να υπάρχει, θέλουμε να μηδενιστούν τα κρούσματα. Αλλά δεν είναι κρούσματα που δημιουργήθηκαν εδώ και μεταδόθηκαν εδώ. Είναι αυτά που λέμε κρούσματα δευτερογενούς μετάδοσης. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι από χώρες που είναι ενδογενής η ελονοσία, διαγνώστηκαν, κρατήστε το αυτό, άμεσα, μπήκαν σε θεραπεία, κόπηκε η αλυσίδα της μετάδοσης. Μόνο 5 κρούσματα μέχρι στιγμής έχουμε που από κάποιους από τους ανθρώπους μεταδόθηκε σε ντόπιο πληθυσμό. Ελέγχθηκαν αμέσως. Αυτό είναι η απόδειξη της επάρκειας των πολιτικών δημόσιας υγείας. Μιλήσανε παραπλανητικά για την αυξημένη ευαισθησία που έχουν οι μηχανισμοί αιμοδοσίας. Διότι οι μηχανισμοί αιμοδοσίας αμέσως μόλις υπάρχει ένα κρούσμα, αυτό που θεωρούν εγχώριας μετάδοσης σε μια περιοχή, σταματάνε να παίρνουν αίμα αυτή την περιοχή για 2 περίπου χρόνια, και μέχρι να μην υπάρξει άλλο κρούσμα. Αυτό τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμβεί σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. Μερικές περιοχές εξακολουθούν να μην παίρνουν αίμα γιατί υπήρχαν κρούσματα τα προηγούμενα χρόνια. Τα κρούσματα φέτος, επαναλαμβάνω, τα εγχωρίως μεταδεδομένα δευτερογενώς, ήταν μόνο 5. Ποια είναι η γενικότερη πολιτική του Υπουργείου στους εμβολιασμούς? Σας ρωτάω αυτό γιατί διάβαζα κάποιες ανακοινώσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, οι οποίοι λέγανε ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί πολίτες μας δεν εμβολιάζονται και φοβούνται για τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Ποια είναι λοιπόν η γενικότερη πολιτική σας πάνω στο εμβόλιο? Θέσατε ένα πολύ καυτό και σοβαρό ερώτημα. Η καταρχάς τοποθέτησή μου είναι ότι εάν πέσει το επίπεδο εμβολιασμού σε μια χώρα και στη χώρα μας κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό κάλυψης, τότε πραγματικά μπορεί να υπάρξουν προβλήματα να εμφανιστούν νόσοι τις οποίες είχαμε ξεχάσει. Αν μάλιστα υπολογίσουμε και τον αριθμό των εκατοντάδων χιλιάδων μετακινούμενων συνανθρώπων μας που περνάνε από τη χώρα μας, τότε το πρόβλημα των εμβολιασμών γίνεται εθνικό θέμα. Έτσι το έχουμε δει και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Εμείς λέμε πρώτον να ακολουθήσουν όλα τα παιδιά το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Να μην καταφέρει η αντιεμβολιαστική προπαγάνδα να ρίξει το ποσοστό εμβολιασμών κάτω από ένα επίπεδο. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο αν έχουμε επάρκεια εμβολίων. Υπάρχουν μερικές φορές και τέτοια ζητήματα και διεθνώς παγκοσμίως στην παραγωγή. Τα λύνουμε όμως. Τα λύνουμε. Αλλά το θέμα ότι κάποιοι γονείς δεν επιθυμούν τα παιδιά τους να κάνουν τα εμβόλια γιατί πέφτουν θύματα είτε παραπληροφόρησης είτε συγκεκριμένων απόψεων.
Να κάνουν τα παιδιά μας λοιπόν όλα τα εμβόλια. Όταν τα παιδιά είναι εμβολιασμένα δεν έχουν να φοβούνται τίποτα. Εμείς φροντίζουμε να κάνουν τα εμβόλια και όλα τα παιδιά των προσφύγων και των μεταναστών. Με μεγάλη επιτυχία, με μεγάλο κόπο, αυτή τη στιγμή η πρώτη δόση των βασικών εμβολίων έχει γίνει περίπου στο 70% των παιδιών που βρίσκονται στους χώρους φιλοξενίας. Θα φτάσουμε το 100% πολύ σύντομα. Αυτό είναι και ένα μήνυμα για όλους αυτούς που είτε δικαίως είτε αδίκως, είτε υποβολημιαία είτε αυθόρμητα, ανησυχούν για την εκπαίδευση των παιδιών, των προσφύγων και των μεταναστών το να πάνε στα σχολεία. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Το δικαίωμα στην παιδεία είναι δικαίωμα και αυτών των παιδιών και εμείς θα κάνουμε τα πάντα να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία, δίνοντας όμως το δικαίωμα σε αυτά τα παιδιά να πάνε στο σχολείο. Με την ευκαιρία, πέρα από τις χρόνιες ασθένειες που αναφερθήκαμε, υπάρχουν και οι εποχιακές, όπως είναι η γρήπη. Και επειδή μπαίνουμε στο χειμώνα, πώς ετοιμάζεστε για αυτό το θέμα? Η γρήπη είναι μια πάθηση, η εποχική γρήπη που μας επισκέπτεται κάθε χρόνο. Εμείς ετοιμαζόμαστε πολύ έντονα φέτος και σκοπεύουμε να κάνουμε ακόμα πιο έντονη καμπάνια. Έχουμε διασφαλίσει την επάρκεια των εμβολίων και ετοιμάζουμε σε συνεργασία με το ΚΕΚΝΟ και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μεγάλη καμπάνια στην οποία θα μπει επικεφαλής και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, ώστε να εμβολιαστούν πρώτα απ' όλα οι λειτουργοί της υγείας, που είναι κοινωνική τους υποχρέωση να εμβολιαστούν για να μην μεταδίδουν στους ασθενείς τους. Και όλες οι άλλες κατηγορίες που από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχουν ονομαστεί κατηγορίες αυξημένου κινδύνου που πρέπει να εμβολιαστούν. Επιτρέψτε μου όμως μια κουβέντα και για την πανδημική γρήπη, για την πιθανότητα που μια φορά δεν ξέρω στα πόσα χρόνια να έρθει πανδημία γρήπης. Ετοιμαζόμαστε πολύ σκληρά και πολύ αποτελεσματικά ώστε στην απευταία αυτή περίπτωση πάλι οι Έλληνες πολίτες να καλυφθούν με τα εμβόλια και με τις θεραπείες που έχουν ανάγκη, χωρίς όμως να οδηγηθούμε σε υπερβολές του παρελθόντος για τις οποίες ακόμα κάποια ονόματα ακούγονται. Τι εννοείται, τι είχε γίνει στο παρελθόν? Υπάρχουν αιτιάσεις οι οποίες οδηγούν στο να μην είμαστε και αρκετά πιστικοί σήμερα όταν λέμε για την ανάγκη εμβολιασμού και προετοιμασίας, ότι αγοράζονται και αγοράστηκαν πολύ περισσότερα εμβόλια από όσα χρειαζόμαστε, τα οποία πετιούνται. Δεν θα συμβεί αυτό με αυτή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Ας έρθουμε τώρα στο μήκα θέμα των φαρμάκων. Το γνωρίζετε φυσικά καλύτερα και από μένα ότι λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, πολλοί συνανθρωποί μας δεν έχουν τα οικονομικά μέσα, ακόμα και όταν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας, να πάρουν τα φάρμακα, γιατί είναι ακριβά. Θέλω να μου πείτε λοιπόν ποια είναι η γενικότερη πολιτική του Υπουργείου σας πάνω στο ζήτημα του φαρμάκου και του κόστους. Το Υπουργείο, ο Υπουργός ο ίδιος και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας και εγώ αναπτύσσουμε μια πολύ μεγάλη και έντονη πρωτοβουλία ώστε να λυθεί αυτός ο γρίφος ο πολύ δύσκολος. Από τη μια μεριά έχουμε καινούργια καινοτόμα φάρμακα τα οποία σώζουν και ζωές εκεί που δεν υπήρχαν πριν. Από την άλλη μεριά όμως είναι τόσο ακριβά που είναι δύσκολο για κάθε κράτος να τα δώσει σε όλους όσοι τα έχουν ανάγκη. Πάμε να το λύσουμε αυτό. Πώς μπορούμε να το λύσουμε? Μπορούμε να το λύσουμε με διαπραγμάτευση σκληρή με τις φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι τα φάρμακά τους είναι χρήσιμα. Εμείς δεχόμαστε να δώσουμε το αντίτιμο για την έρευνα και για την καινοτομία, αλλά σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να τα πάρουν όλοι όσοι τα χρειάζονται. Πρέπει να καταλάβουν και οι εταιρείες, αν φτιάχνουν φάρμακα πανάκριβα, τα οποία δεν μπορούν τα κράτη να τα διαθέσουν στους πολίτες τους, ούτε αυτοί θα μπορούν να τα πουλήσουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μόνο σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει να αλλάξει η οπτική μας. Πρέπει τα κράτη, είτε υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είτε υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε ακόμα και με τοπικές συνεργασίες, όπως αυτή η πρωτοβουλία που πήραμε για τη συνεργασία των χωρών του Ευρωμεσογειακού Νότου, να διαπραγματευτούμε από κοινού. Δηλαδή, να το πω για να το καταλάβουν όλοι πολύ απλά. Έχουμε την υπατήτηδα σε. Υπάρχουν εξαιρετικά φάρμακα που σώζουν ζωές. Θέλουμε να τα δώσουμε σε όλους όσους τα έχουν ανάγκη, να σταματήσουμε αυτή την νόσο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνουμε τέτοια διαπραγμάτευση με στοιχεία, ώστε το φάρμακο να έρθει σε μια τέτοια τιμή που να μπορούμε με προτεραιοποίηση των ανθρώπων που πρέπει να τα πάρουν τώρα, σε ένα χρόνο, σε δύο, σε τρία, να το πάρουν όλοι. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό μιλάμε για εθνικά σχέδια δράσης. Τόση είναι, κύριε, αυτή
που υπάρχουν στη χώρα μας. Με αυτή την προτεραιότητα κάθε χρόνο θέλουμε να τους καλύψουμε. Πόσο θα μας δώσετε τα φάρμακα ώστε να μπορέσουν να τα πάρουν όλοι? Θα τα καταφέρουμε? Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί διάβαζα ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες, ίσως και η μοναδική στην Ευρώπη, η οποία αγοράζει χωρίς να διαπραγματεύεται την τιμή. Ότι ο ΕΟΠΗ αγοράζει στη λιανική τιμή. Ισχύει αυτό? Σε ένα βαθμό ίσχυε αυτό. Ίσχυε. Και ισχύει ακόμα. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πρωτοπόρες οι δράσεις που παίρνουμε. Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η οποία θα συνοδευτεί και από Επιτροπή Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Είναι μια λέξη που ίσως δεν την καταλαβαίνουν. Σημαίνει ότι θα βλέπουμε πράγματι αν κάποιο φάρμακο είναι καινοτόμο και χρήσιμο, ώστε να το αποζημιώσουμε. Θα ελέγχονται τα φάρμακα και θα μπαίνουν στη θεραπευτική φαρέτρα μόνο όταν αποδεδειγμένα έχουν αποτελεσματικότητα ή δίνουν, εν πάση περιπτώσει, μεγάλες ελπίδες για αποτελεσματικότητα. Και μιλάμε για βαριές νόσους, για θανατηφόρες νόσους, για δύσκολες περιπτώσεις. Τώρα πια σταματάει αυτό. Και δεν θα το κάνουμε μόνοι μας μόνο, θα το κάνουμε και συνεργασία με άλλα κράτη. Αλλά ξέρετε, για να μπουν οι υποδομές, για να ξεκινήσουν όλα αυτά να αποδίδουν, δεν μπορούν να γίνουν από μια μέρα στην άλλη. Δεν γινόταν τόσα χρόνια. Με εμάς θα γίνει. Υπάρχει κάποια πολιτική επιδότηση των φαρμάκων, ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και που τα φάρμακα είναι πανάκριβα. Διάβαζε δηλαδή ότι το 2014 η δαπάνη στα φάρμακα υψηλού κόστους ανερχόταν στα 813 εκατομμύρια ευρώ και από τα 427 που ήταν το 2010. Δηλαδή είχαμε ένα διπλασιασμό μεταξύ του 2010 και του 2014. Δεν αντέχουν δηλαδή οι διάφοροι ασθένειες να δίνουν τέτοια ποσά. Αυτή η κυβέρνηση και αυτό το Υπουργείο, ένα από τα πράγματα που έκανε ήταν να δώσει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για όλους, ασφαλισμένους ή μη, και για τους ανασφάλιστους. Όμως, πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, έδωσε την ίδια δυνατότητα σε όλους, που σημαίνει ότι η συμμετοχή στο φάρμακο είναι ίδια και για τους ανασφάλιστους και για τους ασφαλισμένους. Όσο πληρώνουν 10, 15, 25, είναι μεγάλη η συμμετοχή στο φαρμακό αυτή τη στιγμή των ασθενών. Προσπαθούμε και είναι πρώτη μας επιλογή να μειωθεί αυτή η συμμετοχή. Α, το έχετε βάλει... Είναι μεγάλη, πράγματι, και προσπαθούμε να μειωθεί. Για πολλές παθήσεις όμως σοβαρές ή για τους καρκινοπαθείς, πολλά από τα φάρμακα είναι με μηδενική συμμετοχή. Το θέμα είναι να έχει τη δυνατότητα το κράτος να τα δώσει σε όλους. Και από άποψη ποσότητας, αλλά και από άποψη οικονομική. Προσπαθούμε να μην λείψει τίποτα για κανέναν. Στην μνημονιακή περίοδο, τα κοινωνικά ιατρεία έπαιξαν πραγματικά πολύ βοηθητικό ρόλο στην αντιμετώπιση, στο να βοηθήσουν μάλλον ανθρώπους οι οποίοι είναι κοινωνικά ασθενείς, οικονομικά ασθενείς. Τώρα που έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σκοπεύετε να αναβαθμίσετε το ρόλο των κοινωνικών ιατρείων ή τι σκέφτεστε γι' αυτό? Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι είναι βασική υποχρέωση του κράτους και μάλιστα ενός κοινωνικού κράτους να παρέχει δωρεάν. Πρώτα το κράτος δηλαδή και βοηθητικά το άλλο. Τα κοινωνικά ιατρεία έπαιξαν ένα εκπληκτικό, αν μου επιτρέψετε τον όρο, ρόλο, κόντρα σε πολλές προκαταλήψεις και κόντρα σε επιθέσεις από θεσμικούς και μη φορείς. Έπαιξαν ένα ρόλο. Θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν και αυτοί το ρόλο τους και να δούμε και εμείς πώς η συνεργασία μας θα έρθει σε νέο επίπεδο. Λέω ευθέως ότι δεν έχει τελειώσει ο ρόλος τους. Μπορεί κάποτε να τελειώσει, όλοι θα είμαστε χαρούμενοι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τους καλούμε σε συνεργασία, τους καλούμε να συνεχίσουν τις πρωτοβουλίες τους, αλλά να αντιληφθούν ότι έχει αλλάξει και ο τρόπος που το κράτος αντιμετωπίζει την υποχρέωσή του. Αυτό λέει τι σημαίνει, δηλαδή μπορείτε να μας το συγκεκριμενοποιήσετε? Να καταλάβουν ότι είναι αληθινή η δέσμευσή μας, όλοι οι άνθρωποι που αρρωσταίνουν να έχουν πρόσβαση στο φάρμακο και στις υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται. Ανασφάλιστοι ή μη, λέτε? Ανασφάλιστοι. Μετανάστες ή Έλληνες? Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι θεσμική μας πια υποχρέωση, αλλά είναι και κοινωνική μας και μέγιστη πολιτική μας. Άρα ο ρόλος τους είναι δευτερεύον αυτή τη στιγμή? Ο ρόλος τους είναι συμπληρωματικός. Μέχρι να καταφέρουμε αληθινά την καθολική και πλήρη κάλυψη. Εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου δώσατε. Να είστε καλά.